Η 1η Δεκεμβρίου, όπως όλοι θα γνωρίζετε, έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα για τον αγώνα κατά του HIV και του AIDS, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού γύρω από τον ιό, τους τρόπους μετάδοσης, εξέτασης και πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον καθηγητή υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολο Βανταράκη. Πώς θα περιγράφατε, κύριε Βανταράκη, σήμερα την εικόνα της νόσου, η οποία τουλάχιστον στο παρελθόν, ακόμα και στο άκουσμά της, προκαλούσε τρόμο, θα έλεγα? Ευτυχώς η επιστήμη έχει προχωρήσει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή θεραπευτικές αγωγές, οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση του να μεταβληθεί το νόσημα, να γίνει ένα χρόνιο νόσημα και όχι πια ένα νόσημα που θα προκαλεί θανάτους, θνησιγόνο και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα που ξέραμε στο παρελθόν. Υπάρχει πρόληψη. Ευτυχώς υπάρχει ενημέρωση αρκετή και αυτή η συστηματικότητα που υπήρξε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και βέβαια από τον νέο Δή σε εμάς, σε αιτήσια βάση να γίνεται αυτή η ενημέρωση των πολιτών για τον HIV, έχει δείξει ότι υπάρχει μια ύφεση, μια σταθερότητα, να το πω έτσι. Αν και φέτος είχαμε μια μικρή αύξηση στα κρούσματα, στα διαγνωσμένα κρούσματα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο και βέβαια οδεύουμε προς καλύτερο σημείο, κατά τη γνώμη μου. Αναφορικά με την πρόληψη που θίξατε, θεωρείτε ότι δίνεται η δέουσα βαρύτητα η 1η Δεκεμβρίου, όπως είπατε, θέλει να μας υπενθυμίσει ότι, όπως τονίζεται και στις σχετικές ανακοινώσεις, ότι η λήψη των απαραίτητων μέτρων στο πλαίσιο της σεξουαλικής ζωής είναι και ο μοναδικός τρόπος αποφυγής μετάδοσης του ιού HIV. Αρκεί αυτή η μέρα? Θέλω να πω, τι γίνεται τις υπόλοιπες? Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Θα έλεγα το εξής, επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με την προαγωγή υγείας και την πρόληψη σε μικρότερες ηλικίες. Θα έλεγα ότι είναι πια η ώρα να προχωρήσει το ζήτημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, στα δημοτικά, ειδικά στις τελευταίες τάξεις. Θεωρώ ότι όταν κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση και το δούμε χωρίς παροπίδες τα ζητήματα της εκπαίδευσης, τα πιο μικρά παιδιά, δηλαδή στους προέφηβους ουσιαστικά, νομίζω θα δούμε πολύ μεγάλες βελτιώσεις σε ζητήματα και τέτοιο, και του HIV, αλλά ταυτόχρονα και σε άλλες περιπτώσεις. Απ' την άλλη, κυρίως επειδή το μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων είναι μεταξύ ανδρών, και εκεί θα πρέπει να έχουμε, να βγάλουμε τις παροπίδες προκειμένου να αντιμετωπίσει η κοινωνία ουσιαστικά, όχι τόσο την σεξουαλική επαφή μεταξύ των ανδρών με έναν τρόπο κομπλεξαρισμένο, αλλά κυρίως με τον τρόπο της πρόληψης, ότι θα πρέπει... Η σεξουαλική ζωή του καθενός είναι προσωπικό του ζήτημα, αλλά θα πρέπει να προστατεύεται απέναντι σε έναν τέτοιο σοβαρό μικροοργανισμό όπως είναι ο HIV και ο ιός του AIDS, και οπότε με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει και την κοινωνία να αντιμετωπίσει συνολικά αυτό το ζήτημα. Από την επαφή που, όπως μας είπατε και εσείς, έχετε με τα προγράμματα προαγωγής υγείας, βλέπετε τον κόσμο, τους νέους γονείς έτοιμους για κάτι τέτοιο? Διότι η αλήθεια είναι, το επισημάνατε και εσείς με έναν τρόπο, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν γνώμη παντός του επιστητού και για άλλα ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, το βλέπουμε καθημερινά στα σχολεία, να κριτικάρουν, να ασκούν κριτική και στους εκπαιδευτικούς. Αλλά σε σχέση με αυτό το ζήτημα, πιστεύω ότι κάπου είμαστε μοιρασμένοι, κάπως έτσι θα το περιέγραφα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πραγματικά χρειάζεται επιμονή στα προγράμματα πρόληψης, προαγωγής υγείας. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία έχει πολύ ψηλά το θέμα της προαγωγής υγείας και της πρόληψης. Ήρθε ο COVID, ο οποίος είδαμε ότι χρειάζεται να έχουμε τη λεγόμενη γνώση ουσιαστικά στα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Μας ζητήθηκαν πράγματα να γνωρίζουμε τα οποία δεν τα γνωρίζαμε και αναγκαστήκαμε να τα εφαρμόσουμε χωρίς να έχουμε τη γνώση. Το αντίστοιχο πράγμα και στο HIV και στο AIDS ουσιαστικά χρειάζεται γνώση. Αυτά οι γονείς ορισμένες φορές, λόγω παροπίδες, λόγω άλλων προελεύσεων, έχει να κάνει και με πολλές, με την κοινωνική προέλευση, με το μορφωτικό επίπεδο, με το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, τα σημεία του που μένει κιόλας, δηλαδή οι χώροι της κατοικίας είναι διαφορετικοί. Σε διάφορες περιοχές έχουμε διαφορετικές αντιμετωπίσεις των ίδιων αφηγών συντεμάτων. Αν λοιπόν αυτά τα κοιτάξουμε λίγο πιο, πιο προσεκτικά και δούμε πού ακριβώς και τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε προγράμματα προαγωγής υγείας εξειδικευμένα. Δηλαδή, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν κάνεις ένα οριζόντιο πρόγραμμα προαγωγής υγείας. Δηλαδή, τραβάς οριζόντια σε όλα τα σχολεία. Δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο, γιατί κάθε σχολείο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εκπαιδευτούν είτε οι δάσκαλοι, είτε οι σχολικοί νοσηλευτές που υπάρχουν, προκειμένου να κάνουν εξατομικευμένα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής ανάλογα με την περιοχή. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη λοιπόν η ανθρωπογεωγραφία, να ξέρουμε σε ποιους απευθυνόμαστε. Αντιληπτό
αυτό. Να ρωτήσω επίσης, έχουμε μια εικόνα για το πρόβλημα, για την νόσο του AIDS, που είτε κάποιος είναι φορέας είτε έχει νοσήσει. Για ποιο ποσοστό του πληθυσμού μιλάμε? Αναφέρεστε συνολικά στον επιπολασμό, προφανώς αναφέρεστε, ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, μάλλον δεν είναι καταγεγραμμένο, αν θέλετε, με μεγάλη λεπτομέρεια. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουμε τα νέα περιστατικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα ήθελα να τονίσω, που έχουμε το 23, τουλάχιστον στα πρόγραμμα συμπεράσματα, είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό, και είναι περίεργο αυτό και νομίζω ότι ο ΔΙΕ το διερευνά, ένα 37,3 δεν μπορούν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την προέλευση της μόλυνσης. Ξέρετε, είναι δηλαδή η λεγόμενη ακαθάριστη μόλυνση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί δεν μπορείς να προσεγγίσεις τη βασική αιτία για να το λύσεις με τα ζητήματα προαγωγής υγείας. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις από πού έχει μολυνθεί ο άλλος, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και το πρόβλημα. Δεν ξέρει την αιτία ουσιαστικά. Και βεβαίως. Πρόβλημα... Ναι, συγγνώμη, ναι, που σας διακόπτω, και ναι, συνεχίζεται όλη αυτή η αλυσίδα. Αν κάποιον δεν ενημερώσεις ότι μόλυνε κάποιον άλλον, πώς θα σταματήσει αυτός ο κύκλος? Ακριβώς. Και είναι ένα μεγάλο νούμερο φέτος. Δηλαδή το 23 δείχνει ένα μεγάλο νούμερο. Να μην έχουμε γνώση της προέλευσης ουσιαστικά. Δηλαδή να είναι ακαθόριστος ή μη συμπληρωμένος ο τρόπος μόλυνσης. Ξέρετε, καταγράφονται τα νέα περιστατικά. Είναι αυξημένος λοιπόν ο αριθμός των περιστατικών με ακαθόριστο ή μη συμπληρωμένο τρόπο μόλυνσης. Περίπου 37%, δηλαδή σκεφτείτε, περίπου το 1 τρίτο και παραπάνω του συνολικού ποσοστού των νέων κρουσμάτων δεν ξέρουμε πώς μολύνθηκαν. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και είναι αυξημένο σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Μάλιστα. Και νωρίτερα, κύριε καθηγητά, θίξατε το ζήτημα των θεραπευτικών εξελίξεων. Μιλήσατε με ενθαρρυντικά λόγια. Οι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν θεραπεία, σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα? Μπορούν να συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, την επαγγελματική τους ζωή? Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με αν θέλετε, κέντρο το στίγμα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι πια, κατά κύριο λόγο, λοιμοξιολόγοι τους χαρακτηρίζονται χρόνιους ασθενείς, παίρνουν την αγωγή τους, μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, μπορούν να συνεχίσουν τον τρόπο, τη μία φυσιολογική, ένα φυσιολογικό τρόπο ζωής, βέβαια με την προστασία, με τους τρόπους ουσιαστικά προσοχής, εξετάσεων κτλ. Είναι σε διάφορα ηλικία καφάσματα πια, γιατί έχουν μεγαλώσει αρκετοί. Δεν είναι μόνο οι 30, 40 κτλ. Έχουν μεγαλώσει πολύ και μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι είναι φορείς. Οπότε θα έλεγα ότι επειδή η επιστήμη έχει προχωρήσει και τα φάρμακα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, νομίζω ότι με συστηματική παρακολούθηση και βέβαια με γνώση πια των νέων φαρμακευτικών θεραπείων και αγωγών κτλ. Και βέβαια κυρίως πρόληψη να μην έχουν νέα πρόσβατα, τα πράγματα θα γίνονται προς σωστή κατεύθυνση. Θα έλεγα ότι το βασικό μας πρόβλημα, αν με ρωτάτε, αν έβαζα τα 1-2 πράγματα που θα έβαζα σαν πρώτη προτεραιότητα, είναι πρώτα απ' όλα να στραφώ πλήρως στα σχολεία με το ζήτημα της σεξουαλικής αγωγής, και δεύτερον στην ενημέρωση όλων των φορέων ουσιαστικά για τις νέες θεραπευτικές αγωγές.